Now listen, you have a very important mission ahead of you. It's the Field Bit. The motherfucking Field Bit. Welcome to the Field Bit. Ha 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 ha. Φίλοι, γεια σας, 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 γεια σας και γεια σας. Να χαιρετήσουμε κιόλας. Πραγματικά, ζούμε όμορφες στιγμές, ζούμε στιγμές κορονοϊού, εύχομαι, έτσι, εύχομαι σύντομα να πεθάνουμε όλοι, να πάμε να δούμε αν υπάρχει κάτι πέρα από αυτή την ζωή. Είναι η χρυσή ευκαιρία την οποία έχουμε μπροστά μας. Ένας κορονοϊός στιβαρός θα λέγαμε. Ένας κορονοϊός που έρχεται ως... Φορτσάτος. Ακριβώς. Με μια ιταλική φινέτσα. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι ασιατικό import αλλά με ιταλικό design. Και ακριβώς. Το πρώτο μέρος που προσδιορίστηκε στην Ελλάδα είναι η ιστορική τούμπα. Ακριβώς. Ακριβώς. Ζούμε πραγματικά πολύ όμορφες στιγμές και επειδή ακριβώς ζούμε όμορφες στιγμές που τώρα... του παρόντος, αφήσαμε πίσω μας το μέλλον, όσο και να ακούγεται λίγο παράδοξο αυτό, και επιστρέψαμε στο παρόν. Σε ένα παρόν γεμάτο δράση. Σε ένα παρόν γεμάτο δράση, ειδικά σε αυτή την περίπτωση. Επιστρέψαμε λοιπόν στο παρόν, στη νέα ενότητα με τίτλο «Δράση, δράση, δράση και χορός». Δράση και άλλο δράση, Νάγιο Κορονοϊός. Έτσι, μία ενότητα με ένα εύκολο όνομα να το θυμάστε. Πραγματικά. Πραγματικά. Χτυπάει και στο μάτι. Ακριβώς. Mm-hmm. Κάθεται καλά, χωράει στην αφίσα. Και πρώτη ταινία αυτής της ενότητας που δεν μπορώ να επαναλάβω για ευνόητους λόγους είναι μία ταινία πραγματικά που επιχείρησε να ανέβει στο πλούσιο άρμα που έχτισε τόσο το Top Gun όσο και Τσαλένιος Αετός. Όσο και Τσαλένιος Αετός, που για μένα ας πούμε είναι 10 φορές το Top Gun. Θα συμφωνήσω. Δηλαδή, θα συμφωνήσω όσο δεν πάει. Όσο δεν πάει. Δηλαδή, 5 λεπτά να βλέπουμε το μαλάκα του Tom Cruise να καβαλάει τη μηχανή για να κάνει. Ναι, με την ψηλή τη άλλη. Take my breath away, την Κέλλη Μαγκίλης. Λοιπόν, η ταινία η οποία εξετάζουμε σήμερα, καθώς αλλάζουμε ενότητα και μπαίνουμε σε μια ενότητα γεμάτο δράση. Δράση και ακόμη περισσότερη δράση. Είναι το Warbirds του 1989. Τα πολεμόπουλα. Μπράβο. Έτσι, τα κοτσίφια του πολέμου. Ακριβώς. Οι καρδερίνες της μάχης. Ενδεχομένως. Έτσι. Τα ορτίκια της δράσης. Ακριβώς. Τα ορτίκια της δράσης. Φυλάξεις του ατομικού ελέγχου. Έτσι, μπράβο. Και αυτό μου αρέσει. Πάρα πολύ καλά. ή αν θέλετε. Τρελή πιλότους F-16 The Original. Έτσι. Όντως. Πραγματικά. Όντως. Φίλες και φίλοι, το Warbirds είναι μια ταινία που θα ήθελε να does exactly what it says on the tin, αλλά κούνια που την κούναγε. Πραγματικά. Κάποιος φαντάζεται όταν ακούγεται την ταινία ότι πρόκειται να δεις αερομαχίες. Ναι. Σωστά. Ναι. Top Gun, είπαμε. Υπό μία έννοια βλέπεις. Βλέπεις. Αλλά υπό μία έννοια, ξαναλέω. Σε κάνει ταινία να το φανταστείς. Το μπράβο, οποίο, το, μπράβο, το ναι. οποίο είναι πιο δύσκολο ναι. σε μια ταινία. Κατάλαβες. Και πιο καλό για το κοινό καλό. Να μας βοηθάει. Και πιο καλό για το κοινό καλό. Μ' αρέσει, ναι. Ξέρεις τι, ώρες ρε παιδί μου, η λυρικότητά σου με ξεπερνάει, αφιλέα μου. Α, με συγχωρείτε. Είμαι ο Μάκης Παπασημακόπουλος. Είμαι ο Στέλιος Καρακάσης. Και είμαι ο Αχιλλέας ο Χαρμπίλας. Μπράβο, μπράβο Αχιλλέα Τσαρμπίλας. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αφίσα, για κάποιο λόγο λέει απλά τσόφα ρε παιδάκι, μην το κουράζουμε άλλο. Είχα ίωση, δεν ξέρω. Λοιπόν, it separates the men from the boys, για κάποιο λόγο. Είναι ατάκα που ακούγεται μέσα στην ταινία σε κάποια στιγμή. Μια ταινία για την οποία ο Vincent Canby, το New York Times, έχει πει «This is a film in which Lommel takes film making with complete seriousness». Να πούμε ότι είναι το μια οποίο ταινία που Lommel... μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. μπορεί να παρέτει τα καλό. Επίσης, μια άλλη λεζάντα της ταινίας είναι το «A dogfight, 8 migs on his tail at Mach 2, you can't make mistakes». Λίγο άγχος είναι αυτό, δηλαδή. Ναι, είναι λίγο αγχωτικό. Σκηνοθέτης ταινίας, όπως είπες, είναι ο μεγάλος Uli Lommel. Ο σημαντικότατος Uli Lommel, ο οποίος είχε δουλέψει πάρα πολλές φορές, ήταν στενός συνεργάτης του Fassbinder. Mm-hmm.
Το χάσαμε πριν από 2-3 χρόνια. Ναι. Έτσι. Και, και με τον Warhol είχε πολλά κολλητιλίκια. Κάπου είχε μπλεχτεί στο Factory. Έχει δουλέψει σε πάρα πολλές ταινίες και σαν ηθοποιός και σαν σκηνοθέτης. Δεν τον λες το πιο ταλαντούχο σκηνοθέτη του κόσμου. Όχι, έχει κάνει το Cocaine Cowboys. Ναι, με τον Jack Palance στο παλιό. Okay. Στο οποίο έπαιζε και ο Warhol. Mm-hmm. Έχει κάνει το Blank Generation με τον Richard Hell. Πλάκα κάνεις. Του Lommel είναι αυτό. Του Lommel είναι το Blank Generation. Και έχει κάνει και το Tenderness of the Wolves. Βεβαίως. Το οποίο είναι μάλλον η καλύτερη ταινία του. Γιατί δεν είναι το IFO, το Identified Flying Object. Δεν κατάλαβα. Αυτό ομολογώ πως δεν το έχω δει. Δεν είναι το Zombie Nation. Ούτε αυτό έχω δει. Τα καλύτερα μάλλον δεν έχω δει. Δεν έχω είναι δει... το Diary of a Cannibal. Mm-hmm. Αυτό ακούγεται δελαστικό. Το Killer Nurse aka Angel of Death. Όσο πάει, δηλαδή πας χρονολογικά. Γιατί όσο πάει οι τίτλοι γίνονται καλύτεροι. Καταρχήν παρατηρώ, αυτό δεν το ήξερα, ότι έχει κάνει πάρα πολλές ταινίες με θέμα τον κανιβαλισμό, νομίζω. Τον κανιβαλισμό και, και του serial killers. Δηλαδή έχει κάνει μία ταινία για τον Zodiac Killer, μία ταινία για τον BTK Killer, μία ταινία για τον Green River Killer, μία ταινία για το Curse of the Zodiac, μία ταινία για τον Night Stalker και τον Richard Ramirez. Και μία τον ραντεβού στα τυφλά, αυτός δεν είναι. Πραγματικά. Αυτός δεν είναι. Πραγματικά. Είχε παίξει το ραντεβού στα τυφλά, ναι. Και μία ταινία για τον Son of Sam. Το είχε πάρει προσωπικά το θέμα. Ναι, δηλαδή τη φάση. Μανιεριστής. Ακόμη, ναι, πραγματικός μανιερίστας όμως. Ακόμη και το Tenderness of the Wolves, mm-hmm. στα γερμανικά Die Zärtliche der Wölfe, έτσι. Πόσο, πόσο μπροστά. Είναι για έναν gay serial killer, ναι. ο οποίος σκοτώνει παιδάκια για να τα ταΐσει στους κανίβαλους φίλους του. Εντάξει, κάτι θα του πάνε γι' αυτά. Κάτι θα του πάνε. Κάτι θα εντάξει, δηλαδή δεν είναι τώρα ότι άντε παίρνει βάρνα. Δηλαδή ο Αχιλλέας πόσα παιδάκια έχει σκοτώσει. Κανένα. Τουλάχιστον. That you know of. Κανένα τουλάχιστον. Ναι. That you know of, ρε παιδί μου. Εντάξει. Λοιπόν. Επίτηδες δηλαδή, κανένα. Ναι. Κάνει και τον Boogeyman. Και τον Boogeyman, βεβαίως. Το οποίο ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία του. Ναι. Είναι η Σλασεριά, νομίζω. Σλασεριά, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Το Warbirds είναι μια κλασική περίπτωση ταινίας που είναι στην κατηγορία So Bad It's Good. Βέβαια, θα μου πείτε οι περισσότερες ταινίες που κριτικάρουμε σε αυτό το podcast είναι κάπως έτσι, αλλά Klein, χαιστήκαμε. Βάζει υποψηφιότητα για βάθρο. Από τις χειρότερες που έχουμε δει. Ναι, βάζει. Παιδιά, ναι, ξεκάθαρα. Είναι στη συζήτηση. Είναι στη συζήτηση σίγουρα. Μπαίνει πολύ δυνατά στην τριάδα των χειρότερων ταινιών που έχουμε δει. Ναι, ναι. Αν κάτι τη σώζει είναι η μουσική. Ναι. Η μουσικάρα, μάλλον. Για την οποία έχει γράψει ο τύπος που είχε κάνει τη μουσική στο Texas Chainsaw Massacre το 2. Και συγχαρητήριά του. Και συγχαρητήριά του. Από ένα έπος λέει, το άλλο. Ό,τι και να λέει αυτό, κάπου έχω σημειώσει και το όνομά του γιατί δεν το θυμάμαι. Από ένα έπος το άλλο, πραγματικά. Το Warbirds, λοιπόν, το οποίο. Τι υπόθεση, για πες. Λοιπόν, ναι. Είναι το εξής. Είμαστε στην. Στα Ηνωμένα, στην Αραβία. Στην Αραβιά. Στην Αραβιά, ναι. Είμαστε στην Αραβιά. Είμαστε στην Αραβιά, φίλες και φίλοι. Στη Μέση Ανατολή. Ναι, στη Μέση Ανατολή. Και συγκεκριμένα στο. Μαρτυρικό. Ελ Αλαχάιμ. Mm-hmm. Το περίφημο Ελ Αλαχάιμ. Ελ Αλαχάιμ. Το γνωστό και ως διαμάντι της ερήμου. Μπράβο. Έτσι. Το Ελ Αλαχάιμ. Πραγματικά. Ή αν θες για τους πιο ντόπιους, mm-hmm. η Καλονή της ερήμου. Η Καλονή της ερήμου. Πραγματικά. Το Ελ Αλαχάιμ για όσους και όσες δεν έχετε πάει είναι κρίμα. Βέβαια, mm-hmm. θα δυσκολευτείτε να το βρείτε γιατί ενδεχομένως δεν υπάρχει. Αλλά πέρα από αυτό, mm-hmm. είναι πανέμορφο πραγματικά. Μια Ελβετία των πετρελαιοπηγών. Ναι, ναι. Να το πούμε έτσι. Ναι, είναι μια Ελβετία των πετρελαιοπηγών. Ναι. Είναι, αν θέλετε, μια λίμνη πλαστήρα στην άμμο. Μιλάμε για τέτοια ομορφιά. Ναι, ναι, ναι. Θα, ναι, ναι. Μια πραγματική όαση, θα λέγαμε. Και τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, γίνεται το εξής. Έχουμε έναν καλό, ο οποίος είναι ο Σεΐχης Αντί. Mm-hmm. Έτσι. Ο οποίος είναι σύμμαχος. Χαντί, με συγχωρείς. Χαντί. Όχι Αντί, Χαντί. Χαντί. Ο οποίος είναι καλοκάγαθος, έτσι. Και, είναι καλοκάγαθος. Και σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφανώς. Όπως όλοι οι καλοκάγαθοι Σεΐχηδες του κόσμου. Έτσι. Ιστορικά γνωστό. Έχει λίγο μαύρα μεσάνυχτα. Γενικά. Γενικά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει, ας πούμε, κάποιο δυναμικό ρόλο. Είναι μόνο σιγά. Μπορεί, παιδιά, θα κάνουμε τώρα. Πάρε τηλέφωνο τους Αμερικάνους. Μπράβο. Είναι σε μια τέτοια φάση μονίμως, αλλά ακόμα και όταν καταραίει ο κόσμος γύρω του, δεν ξέρω εγώ πόπο τον ήπιαμε. Πάρτε επιγόντως με το κόκκινο τηλέφωνο τους Αμερικάνους. Είναι. Πάρε τους Αμερικάνους. Είναι τέτοιο του χαρακτήρα. Ναι. Ή είναι πολύ κακός ηθοποιός.
Μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός δραματιστής, ο οποίος θέλει να δώσει στον Σεΐχη ένα πιο μπλαζέ ύφος. Μπράβο. Υπό την έννοια ότι έχει μεγαλώσει στα Λούσα. Είναι ένα σχόλιο κοινωνικό. Χαίστηκε για την επανάσταση. Ναι, χαίστηκε. Του στείλει να και αν γίνει, να και αν δεν γίνει. Για το πραξικόπημα. Όχι για επανάσταση, γιατί είναι κακή. Γιατί είναι κακή η επανάσταση. Γιατί να καίγεται πάνω από τον λόφο ω άλλο Λέρονα. Μπράβο. Και πουλί του όλα. Ναι. Ο οποίο την έχει σκαπουλάρει σε μια τέντα στην έρημο. Μπράβο. Με τον έμπιστο υπαξιωματικό του. Που να ξέρε. Που να ξέρε. Σελίμ. Σελίμ τον λένε. Μια στιγμή να δω. Ο Κάπτεν Σελίμ. Κάπτεν Σαλίμ. Αχιλέα δεν τράπηκε να το πει αυτό. Τι είπε, Σελίμ Διόν. Αλήθεια τώρα. Δεν ήταν ωραίο, ωραίο ήταν. Πότε ξεκινά το δελφινάριο? Με την επόμενη σεζόν. Με τη βοήθεια του Θεού δηλαδή. Καλά, ασφαλώς. Εν τω μεταξύ και αυτό. Ποιο δελφινάριο θα έχει μείνει κανένα να πάει? Θα έχετε πεθάνει από κορονοϊό. Κορόιδα. Στην περίπτωση τη συγκεκριμένη με το δελφινάριο, εντάξει, δεν είναι και τόσο. Ναι, κακό δεν είναι. Δεν δηλαδή, είναι εάν αύριο μεθαύριο ανακοινώναν ότι πέθαναν όλοι οι θεατές. Που να πάει στο δελφινάριο. Θα ήταν μια καλή μέρα για την Ελλάδα. Θα ήταν μια μέρα. Πού είσαι μου, τι γίνεται. Κάτι τέτοιο, ξέρεις. Θα ήταν, θα λέγαμε, ο ήλιος θα έλαβε πιο δυνατά. Στην δική μας γωνιά του πλανήτη. Ναι. Δηλαδή θα ήταν, ξέρω εγώ, πόσοι. 2.000 δελφινάρι λιγότεροι. Τότε bad thing. Δελφινάρι. Ναι, δελφινάρι. Εγώ νιώθω ότι μπορώ να βοηθήσω σε αυτόν τον καλό σκοπό, γιατί. Γιατί έχεις και τον κορονοϊό, ναι. Γιατί κυριολεκτικά. Ξέρετε ότι έχουν κλείσει ένα σχολείο στην Άνω Τούμπα. Ξέρετε ποιο σχολείο είναι αυτό? Είναι της γειτονιάς μου. Και ποιος είναι εκεί δάσκαλος? Ο πατριός μου. Αλήθεια. Και ήταν να πάω για τριήμερο τώρα πάνω. Τελικά δεν θα πάω. Αλλά έχει τον κορονοϊό. Εγώ το έχω ήδη, γιατί μιλούσαμε στο τηλέφωνο, ξέρεις. Ναι. Μεταφέρεται και. Γιατί μεταφέρεται. Το ξέρεις. Μεταφέρεται μέσω. Μέσω τηλεφώνου. Μέσω τεχνολογία. Εκτός τι. Αν έχεις αντιβαϊρούς. Αν έχεις. Πολύ καλό. Αν έχεις κάνει πριν σηκώσει το τηλέφωνο το σταυρό σου. Είναι φοράς μάσκα στο τηλέφωνο. Όχι. Όπως μας λέει και ο Πέτρος Γαϊτάνος. Ναι. Αν έχεις κάνει το σταυρό σου, στα αρχίδια σου μάσκα. Απλά όταν σηκώνεις το τηλέφωνο, κάνεις και τραβάς το ακουστικό μακριά από σένα, κοιτώντας το ακουστικό, το σταυρό που κάτσε, κάνει. Αυτή είναι η σκιόλα. Ναι. Ένας μίνι εξορκισμός. Ναι. Είσαι μια χαρά. Και μετά είσαι εντάξει. Είσαι μια χαρά, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μαλάκια, δεν το ξέρω. Δεν κολλάς σε καρκίνο με αυτό. Τώρα είναι πολύ αργά, θα πεθάνουμε όλοι. Ναι, εντάξει, έπρεπε να το σκεφτεί πιο νωρίς. Και τώρα δεν είναι κάτι, δηλαδή κάτι περίεργο. Τη δροσιά του. Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Πώς αισθάνεσαι τώρα, αισθάνεσαι καλύτερα? Αισθάνομαι πάρα πολύ καλύτερα. Ναι. Περιδίκη κατευθείαν. Εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει, κοιτάξτε τα παιδιά, να τα πούμε. Warbirds, να πούμε τι γίνεται. Είναι δύσκολη ταινία. Who you gonna call, ναι, όταν έχουν πραξικόπημα. Αμερικάνους πιλότους. Προφανώς. Ναι. Απλά επειδή δεν γίνεται να γίνει επίσημα αυτό το πράγμα, δεν γίνεται να εμπλακεί η Αμερική. Είναι Black Ops. Ναι, covert. Ναι, έτσι. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Και διαλέγουν μυστικά βέβαια όλη η διαδικασία. Επιλέγονται τρεις. Ναι. Δύο πιλότοι. Μπράβο. Ο Billy Hawkins. Ο περίφημος. H-29 from Wichita, Kansas. Έτσι. Όπως μας ενημερώνει. Ενημερώνει το brief. Μπράβο. Του πράκτορα CIA. Ο Jim Harris. Μπράβο. Ο οποίος είναι ένας τύπος ο οποίος θεωρείται ο καλύτερος και μάλιστα ο νούμερο ένα υποψήφιος για να βομβαρδίσει την κόκκινη πλατεία, ναι. Όπως μας ενημερώνει η ταινία. Mm-hmm. Απλά το πρόβλημά του που έχει αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει παντρευτεί. Και οι φήμες λένε ότι είναι λίγο τρώει πολύ παντόφλα. Ναι, και γενικότερα είναι λίγο αγουρίδης. Πολύ. Όπως αποδεικνύεται. Θέλει να δείξει η ταινία ότι τρώει παντόφλα από τη γυναίκα, ναι, του. Ξεκάθαρα. Η οποία γυναίκα του είναι μια χαρά. Και η οποία γυναίκα του. Δεν λέει και τίποτα. Και η γυναίκα του, spoiler alert, όταν πεθαίνει ο άντρας της. Ναι. Δεν λέει όχι στο χάδι του άλλου πιλότου. Αφού βάλει τα κλάματα. Ναι, προφανώς. Και νομίζω ότι σε κάθε σοβαρή ταινία, όταν ένας πιλότος πεθαίνει, ο φίλος του πιλότος πρέπει να πάει να παρηγορήσει τη γυναίκα. Possibly in more ways than one. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Εγώ δεν κρίνω. Όχι, καλά. Εγώ σε δεν καμία κρίνω. Περίπτωση. Εγώ δεν. Και τι θα κάνει τώρα. Στο ράφι. Κατάλαβες. Λίγοι θαλπορεί, δεν. Mm-hmm. Παιδιά δεν φαίνεται να έχουνε. Όχι. Οπότε σου λέει θα ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Με το φίλο του τον πιλότο. Πιλότο. Με το φίλο του πιλότο. Ναι. Και αυτός πιλότος είναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Υπτάμενος, ναι. Δεν είσαι κι εσύ. Ναι. Υπτάμενος. Σαν να μην άλλαξε τίποτα. Με συγχωρείτε. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, την ομάδα μαζεύει ο Κόλονελ Ρόνσον. Έτσι. Ο οποίος τους στέλνει
στο στόμα του λύκου. Γιατί? Γιατί ο έμπιστος του Σέιχη, ο Σαλίμ αυτός, ο Κάπτεν Σαλίμ, ο Κάπτεν Σαλίμ με το όνομα, με πολύ ωραίο μαλλί κατά το υπέροχο μαλλί, κατά το κασχέτο του, υπέροχο μαλλί. Έτσι. Ο μόνος, δεν θυμάμαι να έχω δει στρατιωτικό αξιωματικό με χέτι σε ναι, ταινία. Πραγματικά. Με στολή και χέτι. Δηλαδή ναι. Πρέπει να το δώσουμε αυτό στην ταινία. Με μαλλιμάκι Δελαπόρτα. Μπράβο, πρέπει ναι. να το δώσουμε αυτό στην ταινία. Οπότε στο στόμα του λύκου, όπως ναι, λες. Γιατί είναι στο μιλητό, έχει ενημερωθεί το επαναστατικό λόμπι ότι έρχονται τα αμερικάνικα αεροπλάνα και τους στήνουν, ας πούμε. Για να μην σας τα πολυλογούμε. Πεθαίνει. Α, είναι και ένας τρίτος Αμερικάνος, ο οποίος είναι field agent. On the ground που λέμε. Μπράβο. Πράκτορας στη CIA. Με το μεγάλο όνομα Vince Costello. Έτσι. Ο Vince Costello. Ξεκινάει η αποστολή που φαίνεται ότι έχει. Αλλά θα μου πείτε, εάν τελείωνε τόσο γρήγορα, η ταινία θα είχε διάρκεια μισή ώρα. Που αν ρωτάτε εμένα, ενδεχομένως θα ήταν και καλό για την ταινία. Και για τον κόσμο, ναι. Ολόκληρο. Ναι. Αλλά δεν είναι, γιατί η ταινία θέλει να δείξει ότι παρά τις αντικσοότητες, οι ήρωές μας μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αποστολής αλλά και της ταινίας, δυστυχώς για εμάς. Έτσι λοιπόν, μετά τον τραγικό θάνατο του Τζιμ Χάρις, αυτός που πεθαίνει. Ναι. Του Τζιμ Χάρις και την επιστροφή του φίλου μας του αλουνού, του πρωταγωνιστή. Του Billy Hawkins. Του Billy Hawkins. Στη γυναίκα του Τζιμ Χάρις, όπου την παίρνει αγκαλίτσα. Και του λέει. Με το, είναι το κλασικό αυτό που ανοίγει την πόρτα. Όχι την πόρτα, τη σίτα αυτή που ξέρεις. Ναι. Και, και βλέπει τον. Καταλαβαίνει ότι ο άντρας της. Είναι νεκρός. Είναι νεκρός πλέον. Είναι νεκρός. Πέφτει στην αγκαλιά του φίλου μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το λέει ερωτικά. Όχι. Απλά θέλει έναν ώμο να κλάψει, ρε παιδί μου. Και ένα κλάσιο ενδεχομένως, δεν ξέρω τι, τι μπορεί να ο καθένας. Τι μπορεί να έχει φάει κιόλας. Δεν, δεν είμαστε αστυνομία απένθωση εμείς. Ο ναι, καθένας. Μπορεί, όχι, αυτό. Και μπορεί να μην περίμενε visit και να έχει φάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια μερίδα γίγαντες και να έχει τρελαθεί το κλανίδι. Οπότε μπορεί να θέλει τελικά έναν ώμο να κλάσει. Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Τρώνε, σίγουρα τρώνε γίγαντες γυναίκες των πιλότων. Που γιατί και, δεν που, τρώνε. Που, ναι, ναι, που και που. Θρεπτικό είναι. Ειδικά όταν είναι σε περιόδους. Μόνη μαλακή είναι, παιδιά, είχα φάει εγώ πρόσφατα γίγαντες με ψιλοκομμένο λουκάνικο χωριάτικο. Εντάξει, έκανε καλό συνδυασμό. Τίποτα, γιατί δεν έτρωγε κλανιέ, αληθινέ. Δεν φας κλανιέ. Πώ δεν χαίστηκα στη δουλειά, παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή, πολύ ωραία. Ένιωθα στο κρεβάτι πραγματικά ότι ξέρει, δεν. Είναι αυτό που φοβάσαι λίγο. Ναι, μπράβο. Φοβάσαι να. Fear of the dark. Να φοβάσαι να εριστεί. Fear of the dark, κυριολεκτικά όμω. Όταν είσαι στο κρεβάτι. Ναι, μην φύγει καμιά παραπονιάρα. Ναι. Ότι αυτό συνεπάγεται. Έτσι, λοιπόν. Ωραία έχει πάει η συζήτηση στο έφαγα μια φορά γίγαντες με λουκάνικο. Και όχι μια φορά, μου αρέσει. Είναι ωραίο. Όχι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Είναι ωραίο, είναι μερακλείδικο γεύμα. Το συστήνουμε, ανεπιφύλακτα. Είναι μερακλείδικο γεύμα γίγαντες με λουκάνικο, ρε παιδί. Ειδικά αν μετά δεν έχετε να πάτε κάπου. Δηλαδή αν είστε σπίτι. Αν έχετε να πάτε κάπου, ειδικά σε ραντεβού, χαιστήκατε που κλάνατε στην κυριολεξία. Ναι. Δηλαδή. It's not gonna end well. Όχι, όχι. Εκτός αν είναι κοπρολάγνα η δεσπινίδα. Ναι. Ναι. Ή ο δεσπινίδος, πολύ σωστά. Whatever floats your boat. Ναι. Ναι. Τα προσέχουμε βέβαια με τους κορονοϊούς λίγο με αυτά τα πράγματα. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Θέλουν προσοχή. Δεν είπα κομμένες, θέλουν προσοχή. Ναι. Όχι στο στόμα, παιδιά, μόνο στήθος. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε. Δίνουμε πρακτικές συμβουλές γιατί η εκπομπή αυτή βγαίνει στην καρδιά του κορονοϊού. Ναι. Και την ώρα που λέγονται αυτά τα λόγια, δεν ξέρουμε αν και οι τρεις μας θα είμαστε ζωντανοί όταν θα βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Ναι. Οπότε να μείνουμε κάτι, να μας θυμάστε με κάτι. Ναι, ναι. Κοπρολαγνία. Με τις σοφίες μου. Ναι, κοπρολαγνία. Mm-hmm. Όχι, στόμα, μόνο στήθος. Μπράβο. Λοιπόν, παρακάτω. Λοιπόν, το πρώτο σκέλος της αποστολής. Πώς το λένε, είναι μια παταγώδης αποτυχία. Παταγώδης αποτυχία. Περίεργο. Χάνουν ένα F-16 το οποίο κοστίζει πόσα εκατομμύρια δολάρια. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ, αυτά τα εκπαιδευτικά που έχουν εκεί στην αεροπορική βάση εκεί στο Τατόι. Ναι. Τι έχουν, δεν ξέρω. Έχουν κάτι εκπαιδευτικά τύπου με έναν έλικα εκεί πέρα. Έχουν που αν πέσει, μαλάκα αλλά εντάξει. Του κόκκινου βαρόνου από το τέτοιο. Παίρνει άλλο ένα με 100 ευρώ και μια σουμίρδα σουβλάκια από τον κάβουρα. Μάλιστα. Για θαραλέο. Όχι, όχι, δεν είναι για. Αναφέρεται για την ταινία ότι δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο F-16. Βεβαίως. Όμως, όχι μόνο χάνουν το F-16, χάνουν και τον πιλότο. Και πλέον η αποστολή ακυρώνεται παρά το γεγονός ότι γίνεται μια προσπάθεια μετά να στείλουν ένα μήνο που πάλι του την πέφτουν κάτι μήκη. Είναι πλήρως ενημερωμένο για το Σαλίμ, είναι μεγάλο στους τσες. Είναι στους τσες των επαναστατών. Να πούμε σε αυτό το σημείο. Και είναι ένα βήμα μπροστά.
Μπράβο, mm-hmm. ότι δεν μιλάμε για τυχαίους επαναστάτες. Μιλάμε για επαναστάτες που παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζονται ως επαναστάτες, οι οποίοι θέλουν να καταλάβουν το Αλαχάιμ, λοιπόν, δεν κάνουν τίποτα παρά μόνο να πανηγυρίζουν καθήμενοι πάνω σε τάγκς, mm-hmm. το οποίο τους το δίνω. Δηλαδή, θέλει αρχίδια να, έχεις, να είσαι απειλή για το κράτος, ενώ δεν κάνεις στην πραγματικότητα τίποτα. Παίζει πολύ άραγμα. Ναι, ναι. Δηλαδή, αγαπημένοι σκηνοί, οι οποίοι όσοι χωράνε θα ανέβουν πάνω στο άραγμα. Και ανταλλάσσουν χωρατά. Ναι. Κοροϊδεύοντας τους Αμερικάνους. Μπράβο, ναι. Νομίζανε ότι θα μπουν και γελάνε όλοι μαζί. Αλλά όχι. Δεν είναι ρε παιδί μου ότι φαίνονται ότι είναι σε κάποια ιδιαίτερη επιφυλακή. Όχι. Έχουν βρει και μια κοπελιά. Η οποία, ναι. Την οποία δεν ξέρουμε τι ρόλο βαράει. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι ρόλο βαράει. Α, τη σκοτώνει τον αδερφό. Ναι, η οποία είναι Αμερικανίδα. Όχι, είναι αυτά εκεί. Μπερδεύομαι γιατί. Είναι ξένια, αλλοδαπή. Είναι αυτές τις ταινίες που της εποχής τότε. Τότες. Ναι. Που είτε είναι Ρώσοι, είτε είναι από τη Μέση Ανατολή, μιλάνε Αμερικάνικα, Αγγλικά με την προφορά της χώρας. Μπράβο, ναι. Καταλαβες. Ναι. Σε περίπτωση που δεν το πιάνετε. Mm-hmm. Είναι τέτοια φάση. You did well, Amerikansky. Μπράβο. Κάπως ναι, 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 έτσι. Ναι. You come the American. Αυτό. Δηλαδή, όταν είναι από αραβικές χώρες, είναι πάντα το ίδιο. Kill the American. Mm. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση ούτε αυτό δεν θυμούνται να κάνουν, γιατί όλο και κάποιοι επαναστάτες λένε American με προφορά Tennessee. Ναι, δηλαδή, έχει. Είναι ένας που ξεχνιέται σε κάποια φάση. Ναι. Να πούμε ότι ο αρχηγός των επαναστατών είναι πρωτοξάδερφος του Ron Jeremy. Ναι. Πολύ σωστό. Πολύ δηλαδή σωστό. Είναι αυτός. Αν δεν ξέρετε ποιος είναι. Αχιλέα μου, σε κρατάμε ξεπνιό. Όχι, όχι, τα κοιμηθώ εγώ. Δεν έχει θέμα. Συγγνώμη, μπορούμε να μιλάμε πιο σιγά. Μου λες. Ron Jeremy. Μοιάζει πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιος είναι. Αν χρειαστεί να πούμε σε αυτό το podcast ποιος είναι ο Ron Jeremy, φαντάζομαι. Δηλαδή, εάν ακούτε. Α, να πούμε σε αυτό το σημείο, Αχιλέα, τώρα που είμαι από τους ακροατές, τους ακροατές, τις ακροατρίες. Πόσα plays φτάσαμε? Περάσαμε τα 10.000 plays. Χαμός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες. Να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι εσείς οι ακροατές του Film Pit, και βέβαια που πλέον σας χαιρετίζει μέχρι και ο Λορέντζο Λάμας. Ο οποίος απευθύνει τεράστιο χαιρετισμό. Πραγματικά. Τεράστιο χαιρετισμό. Πραγματικά. Θα ασχοληθούμε με ταινίες στο Λορέντζο Λάμας. Προφανώς. Στο άμεσο μέλλον. Τιμή Σένεκεν. Τιμή Σένεκεν, γιατί πραγματικά. Για την τιμή που μας έκανε. Πραγματικά. Θα δούμε το Σπαθομάχο. Θα δούμε το Snake Eater. Θα δούμε. Το Snake Eater, ναι, νομίζω πρέπει να παίξει έτσι. Πραγματικά. Ναι, δηλαδή, ένας μεγάλος Λορέντζο Λάμας, ένας θειασότης των ταινιών δράσης. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει δώσει το καλύτερό του εαυτό στο βωμό των ταινιών δράσης. Ναι. Και ένας, πώς το λένε, προστάτης Άγιος. Αυτό είναι το podcast. Ναι. Έτσι, ναι. Έστω και αν το βίντεο που μας έστειλε φάνηκε ότι έχει εξαιρετικό hangover. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή. Hey, what's up? Είναι λίγο, ναι. Ναι. Το τραβάει λίγο, το τραβάει. Είναι λίγο ξύπνησα ποιος μαλάκας είναι. Αλλά. Αλλά, οκ. Okay. Ναι. Μεγάλος. Ναι, ναι. Τεράστιος Λορέντζο. Και πώς φαίνεται Λαμάς. Ο πραγματικά σπουδαίος, γιατί από όλες τις ταινίες που θα μπορούσε να μνημονεύσει. Στέκεται στην ταινία που έκανε με τον Γκάρι Μπούσεϊ. Mm. Και άνθρωπος που στέκεται σε συνεργασία με τον Γκάρι Μπούσεϊ είναι a saint in my book. Ακριβώς. Ακριβώς αυτός. Ο μεγάλος Γκάρι Μπούσεϊ, έτσι. Ναι, ναι, τεράστιος ηθοποιός. Σπουδαίος. Γνωστός και ως Nick Nolte των φτωχών. Αλλά. Nick Nolte, θα έλεγε κάποιος Nick Nolte τον. Είναι ο Γκάρι Μπούσεϊ των πλουσίων. Βεβαίως, ναι. Ή θα έλεγε κάποιος, ρε παιδί μου. Ο Nick Nolte των ψυχικά διαταραγμένων είναι ο Γκάρι Μπούσεϊ. Και όταν λέμε ότι κάποιος είναι πιο ψυχικά διαταραγμένος από τον Nick Nolte. Ναι. Σκέψου που. That says a lot. Ναι. Οπότε ναι, να ο πρωτοξάδερφος του Ron Jeremy. Πραγματικά είναι πρωτοξάδερφος του Ron Jeremy. Ναι, είναι ίδιος. Είναι ίδιος. Αλλά είναι ο αρχηγός των επαναστατών και αυτός με μαλλί ιταλικής κωμωδίας. Πώς το έκανε και το δίδυμο τον. Ο Τσίτσο και ο Φράνκο. Μπράβο. Ο Φράνκο και ο Τσίτσο. Ναι, ναι, ναι. Τσίτσο το λιμάνι φεύγει που έλεγε. Μπράβο, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι χαρακτήρας που βλέπεις σε ταινίες όπως ο Bud Spencer, Terence Hill. Ναι, γενικά είναι λίγο. Εντάξει, είναι full. Να σου πω, δεν πείθει ως αρχηγός των Μαναστατών, ρε παιδί μου. Δεν πείθει ως. Σαν ψήστης πείθει. Mm. Ναι, ναι. Σαν ψήστης το ακούω. Ναι. Το αγοράζω δηλαδή. Το ψήστης το αγοράζω. Αλλά μέχρι εκεί.
Είναι εξαιρετικός όμως. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι παρά το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα, η ταινία έχει τη δυνατότητα να πάει προς σκηνές άγριου forced sex με την κοπέλα, δεν τη γδίνει ποτέ. Όχι. Δεν το χρειάζεται. Και εδώ είναι μια ταινία που είναι θαραλέα και πιστεύει στο σενάριό της, γιατί λέει: δεν θα καταφύγω, όπως πολλές ταινίες του είδους, έτσι, δεν θα καταφύγω σε φτηνή γύμνια για να πουλήσω λίγες κόπιες παραπάνω. Μπράβο, μπράβο. Λέει: ξέρεις τι, όχι. Σε φτηνούς εντυπωσιασμούς. Μπράβο. Ναι. Ούτε δεν θα κάνω. Ούτε σε ακριβούς, όπως να πάρει αεροπλάνα. Ναι. Ναι. Αλλά σου λέει, άρματα. Ναι, τίποτα. Σου λέει: έχω stock footage από αεροπλάνα να πετάνε και να απογειώνονται. Γίναμε. Έχω δανειστεί, κάπου έχω βρει τα άρματα, αυτά τα φουσκωτά που είχαν οι σύμμαχοι απέναντι από το καλέ τότε στην Νορμανδία. Έχω. Για να κοροϊδέψουν τους Γερμανούς ότι θα μπούμε από εκεί. Ξέρω έναν ελεγκτή εναέριος κυκλοφορίας σε στρατιωτική βάση που μας βάζει μέσα στη ζούλα να φωτογραφηθούμε δίπλα στα αεροπλάνα, να κάτσουμε στο κόκπιτ και με την κάμερα πάρα πολύ κοντά να τραβάει για λίγο ουρανό και να φαίνεται ότι πετάμε. Ναι. Το οποίο, ξέρεις τι, σου λέει: δεν έχω λεφτά, let's be smart about this. Ναι. Το ακούω. Ναι, ναι. Το ακούω και μπράβο στο Warburg. Ναι. Θα μου πείτε ότι εν τέλει καταλήγει να είναι η μια ταινία δράσης με τη λιγότερη δρασένια δράση που έχει καταγραφεί ποτέ από κάμερα. Δεν έχει είναι μια ταινία δράσης από την οποία απουσιάζει δράση. Μπράβο. Κάπως έτσι. Ναι. Βλέπουμε πολλά πλάνα με τον Colonel. Βεβαίως. Παλιά καραβάνα. Μια πολύ παλιά καραβάνα με ιστορίες από τη Σαϊγκόν. Με ροκαμπυλάδι και αλυσίδα στο πανταλόνι. Για κάποιο λόγο πάντα με το flight jacket. Μπράβο, ναι. Ήμουν υπτάμενος. Ναι, ναι, ναι. Με ιστορίες από το Βιετνάμ. Μπράβο, ναι. Με ιστορίες από το Βιετνάμ. Καθίστε να σας πω εγώ από το Βιετνάμ. Μη με φωνάζετε, σερ. Ναι. Λέει στους πιλότους γιατί είμαστε όλοι φιλαράκια. Μπράβο. Πάλι εδώ βλέπουμε, εσείς δεν το βλέπετε βέβαια, εμείς το βλέπουμε, ο μεγάλος Billy Hawkins, ο οποίος πάει να παρηγορήσει, να πει τα νέα στην σύζυγο του. Με μεγάλο μαλλί. Του νεκρού. Ναι, ναι, μου αρέσει το μαλλί, είναι το μαλλί, είναι λίγο Iceman. Ναι, αλλά ακόμα χειρότερο. Ναι, είναι τραγικό. Ναι, ναι. Εντάξει, γιατί, παιδιά. Γιατί θέλει πιλότος, να... πιλότος το 1989 είναι. Γιατί θέλει να είναι καρφάκι, αλλά το έχει αφήσει λίγο παραπάνω καιρό ακούρευτο και έχει αρχίσει να είναι εμπροστοβαρές. Ναι, που δεν με χαλάει εμένα. Όχι, εγώ μου αρέσει, αλλά... μου αρέσει το μαλλί του. Έχει λίγο κάτι από παλιό Kevin Bacon το μαλλί. Ναι, ε? Ναι, αλλά κάτι... λίγο πιο φουντωτό. Ναι, είναι πιο μπουφωτό, ναι. Ναι, μπράβο, ναι. Αυτό είναι λίγο πιο μπουφωτό. Ευχαριστώ, Στέλιο. Ναι, αυτό είναι. Και πάει να παρηγορήσει τώρα, σου λέει. Θα παρηγορήσουμε, θα παρηγορήσουμε. Τι θα κάνουμε από τα δύο, δεν ξέρω. Και ενώ βλέπουμε ότι. Κοιτά, είπαν τα κάγκελα, λες και είναι λαμπραντόρι η γυναίκα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. δηλαδή, πώς το λες τώρα. Οριακά δεν τις είπε πιανούς εσύ. Ναι, και παίζει, και παίζει και ένα soft rock κομμάτι σε αυτή την. Ναι, το οποίο δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, είναι αλήθεια. Να πούμε ότι. Συνήθω με το χίλιαρα τσάντα. Τι. Έτσι! Τι θα το ακούσουμε. Ακούω σαξοφωνάκι, παιδιά. Εσύ. Έλα, ξεπέρασε το. Οι ακροατές μας θα το ακούνε αυτό. Εγώ το ακούω. Θα το βάλω άμα γουστάρω. Μόνο εγώ δεν ακούω. Κάτσε λίγο να βάλουμε μουσικές αγωγές, παιδιά. Για να ακούσουμε λίγο. Ακούστε λίγο. Πες μου σωτάκι. Τι αυτό. Λάθος. Σωτάκι, παιδιά. Θέλουμε την εισαγωγή την κανονική τώρα. Δεν θέλουμε τους σωτάκους. Όχι, πες σωτάκι, παιδιά. Μισό. Έλα, τελείωνε, μωρέ. Περίμενε. Το έχω, παιδιά. Νεκρός χρόνος! Σκάστε, μωρέ! Έχετε και άποψη! Όλοι σου ψέκια! Έτσι κι αλλιώς θα πεθάνουμε όλοι. Ναι. Και πρώτος ο χρόνος μου. Όχι, λάθος, παιδιά. Παιδιά, κάντε λίγο υπομονή, πραγματικά. Ναι, σιγά. Ξέρεις το κομπού, σιγά, κομπού, έχουμε. Να έτσι που σκίζει τους εθέρες. Πολύ δυνατό κομμάτι αυτό, μαλακή. Πολύ δυνατό κομμάτι. Δώσε ρε παιδί μου! Όχι, Berlin, Top Gun, Take My Breath Away και μαλακίες. Φλωριές, εδώ, πούμε. Ορίστε. Heavy metal επίπεδου Warlock. Ναι, ναι. Φτιάχτε μου ένα κομμάτι για να χορέψουνε μπλούζι Kelly McGillis με τον Tom Cruise που ήθελε ο Tom Cruise δύο σκαλοσιές για να τη φτάσει στο κούτελο. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Γι' αυτό τον είχε πάντα πάνω στη μηχανή. Ναι. Για να μην δείχνει. Αν κατέβηταν σαν τη μάνα με το παιδάκι της. Ναι. Βέβαια,
πλέον ο Τόμ Κρούζ δεν δείχνει να έχει μεγαλώσει πάρα πολύ από τότε. Ενώ η Κέλλη Μακγίλης φαίνονται τα χρόνια. Εντάξει, τι να κάνουμε, μεγαλώνει ο κόσμος. Τόμ Κρούζ, αλλά είναι και με τη σαϊντολογία, ξέρετε. Κοίταξε. Αυτοί δεν μεγαλώνουν. Αυτό είναι, ναι. Οι σαϊντολόγοι. Τους βάζουν σε κομπόστα. Τους βάζουν σε κομπόστα μέσα. Ναι, κάτι του λέει. Κάνουν κάτι ενδοφλέβιες με το σπέρμα τους το ίδιο, νομίζω. Ναι, έτσι. Γι' αυτό έτσι μένουν πιο νέοι. Έτσι. Αυτά τώρα τα έχω διαβάσει στο ίντερνετ. Factual. Ναι, δεν τα έχω διαβάσει στο ίντερνετ. Εν τέλει, παιδιά, καλομεγαλώνουν, κάποιοι κακομεγαλώνουν. Συγγνώμη. Εμείς, ας πούμε, έχουμε καλομεγαλώσει. Δηλαδή, εάν μας βλέπουν στον δρόμο και λένε, παιδιά, τώρα τελειώσατε το σχολείο. 25. Ναι, δεν έχετε σάκες. Προχθές πήγα να πιω μια μπύρα και μου λέει άλλος, καλή σταδιοδρομία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, του λέω. Να είσαι καλά. Κατάλαβες. Και εμένα με ρωτάνε πότε θα πάω φαντάρος. Δικαίως, θα πω εγώ. Λοιπόν, ο Μπίλι Χόκινς, ο ήρωας της ταινίας, ο μεγάλος πιλότος, γυρνάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του τον αδικοχαμένο φίλο του. Τον αδικοχαμένο φίλο του, γιατί αυτός ήταν εν μέρει που τον έπεισε να πάρει μέρος σε αυτή την κοβέρτα αποστολή. Για την οποία πληρώθηκαν, έτσι. Αυτό δεν το είπα. Δεν το είπαμε. Δεν το έκανα για τη σημαία. Όχι, δεν ψινόντουσαν και τόσο πολύ να πάνε. Όχι. Απλά τώρα έσκασε τα λεφτά τη CIA. Όταν έπεσε το μπακακάο τη CIA. Μπράβο. Έτσι να τα λέμε αυτά. Γιατί είναι αλήθειες. Γιατί, έτσι, γιατί έτσι, έτσι είναι. Έτσι παίρνουν τα καθεστώτα. Έτσι είναι. Τι νομίζετε ότι. Να σας πω κάτι. Μια στιγμή δηλαδή. Τα έλεγε από μαλακίες τότε για κάτι Blackwater και κάτι μπράβο, τέτοια. Μπράβο. Τα μαυρόνερα. Αυτά. Λοιπόν. Αυτά είναι αλήθειες. Το κεφάλαιο που είναι ο Σεΐχης καλεί τους Αμερικάνους να τους βοηθήσει να πατάξει την τίμια επανάσταση του λαού. Το Γόρμπερτς τα έλεγε αυτά. Όπως, εντάξει, δεν είναι και τόσο φίξιον. Όχι. Όχι. Κάτι δηλαδή, πότε βγήκε η ταινία, το 89. Ναι. Το 89 οι Αμερικάνοι είχαν μπει κάπου, θα είχαν μπει στον Παναμά. Στον Παναμά. Πιο πριν λίγο, Κοιτάξτε. Το Παναμά 89 είχαν πει, με τον Ωριέγκα να βγάλουν το. Κάτι του είπε και ο Παναμάς. Τι? Κάτι του είπε και ο Παναμάς. Ναι, εντάξει. Κάτι θα είπε. Δεν μπορεί τώρα να μπαίνουν Αμερικάνοι έτσι. Αποφάσισε η κυβέρνηση του Παναμά ότι. Αφού είναι φύλακες της δικαιοσύνης. Ναι. Φυσικά και είναι. Ναι, ναι. Δεν κατάλαβα. Και στην ταινία αυτό φαίνεται. Και του καναλιού του. Του Παναμά. Είναι λίγο καντάφαρο ο Σέιγκη, δεν είναι λίγο καντάφαρο. Είναι πολύ καντάφι. Είναι πάρα πολύ καντάφι. Ίδιο γυαλί. Είναι η αλήθεια. Ναι. Εκπληκτικό μοντέλο του αεροδρομίου που θα γίνει επίθεση τύπου Playmobil, Lego και τέτοια. Πάρα πολύ ωραίο. Αν ήταν Lego, θα ήταν γύρω 30.000 φορές καλύτερο. Ναι, ισχύει. Για να σας πούμε τι λέμε τώρα, είναι το War Room. Έτσι, όπου παίρνονται οι αποφάσεις. Οι Αμερικάνοι. Ναι. Και χαρά σε τη στρατηγική, θα λέγαμε. Ναι, ναι. Το οποίο έχει είναι τραπέζι εξοχικού. Τραπέζι, όχι από το, ούτε καν από το Practiker. Όχι, όχι, από αυτά που βλέπεις, ξέρω εγώ, έξω στη Χαλκιδική, κάτι μαγαζιά που έχει στους συνοικισμούς. Κάτι μαγαζά. Κάτι μπράβο, μαγαζά, ναι. Που παίρνεις πολυθρόνες που πάνε πέρα δόθε για τον κήπο και πλαστικά τραπέζια. Μπράβο. Τραπέζα. Τραπέζα. Λοιπόν, ο ήρωάς μας Μπίλι Χόκινς θα γυρίσει στη Μέση Ανατολή. Ναι. Μήνα μου αποκρασί. Ναι, μήνα μου αποκρασί, σκάνδαλο. Ναι, έφερα ένα αργάμο το. Θέλετε να πεταχτώ να πάρω θα γυρίσει. Θα γυρίσει από το. Κρατάτε λίγο τη συζήτηση. Βεβαίως, βεβαίως. Παιδιά, επιστρέφω. Πρέπει να πάρω μπύρες. Δεν είναι τώρα. Πάρε πολλέ. Όχι, τίποτα. Τρεις μπύρες. Έτσι, για το καλό. Έτσι, για να. Είμαι και κρυωμένος. Είσαι κρυωμένος, θα σου έλεγα τώρα τι είσαι. Έχω κέρματα εδώ, παιδιά. Ζωντανή εκπομπή είναι, παιδιά. Μην κάνετε έτσι. Μην αγανακτείτε. Φυσικά, μην αγανακτήσουν κιόλα. Αυτό σας έλειπε. Μπήρες πάνω να πάρουμε. Λοιπόν, για σας το κάνουμε. Για αυτούς το κάνουμε. Ο ήρωάς μας θα αποφασίσει να επιστρέψει. For one more go. Για να σώσει το φίλο του. Έτσι. Για να σώσει. Το φίλο. Όχι τον φίλο τον άλλο, τον Βίνσεντ. Ναι. Ο ναι. Οποίος είναι. Όμηρος από τους. Με το επώνυμο, το Τσίλικο. Βίνσεντ Κοστέλο. Μπράβο. Ο Βίνσεντ Κοστέλο. Ναι. Ο ερωτήλος της παρέας, τέλος πάντων. Ναι, που ζητάει συνέχεια belly dance. Ναι. Γραφικός. Καθόλου γραφικός. Ο μόνος που έχει έναν αξιόμαχο στόχο. Υπέροχο τέτοιο. Υπέροχο τραπέζι. Τραπέζα. Ναι. Έρχομαι, παιδιά, συζητήστε ναι. Εδώ πέρα. Ναι, έρχομαι. Πάνω πήρα. Κλείδωσε. Γαμώ τον Αντίχριστό μου. Ήταν μια από τις ταινίες που βγαίνανε με το. Ξέρεις τι θα με το τελάρο τότε.
Τι θα εκτιμούσε, για πες. Δηλαδή, αν όσο έλεγε αυτές τις ιστορίες για τις κλανιές, δεν έκλανε ταυτόχρονα. Μας φλόμωσε εδώ μέσα και δεν μπορούσαμε να πούμε και τίποτα. Εντάξει, ναι. Το καλό είναι ότι δεν περνάει από το μικρόφωνο. Δεν περνάει από το μικρόφωνο, περνάει όμως από τη μύτη μου. Ναι. Εντάξει, τώρα ελπίζω να μην ακούσει και το podcast, αλλά το συνηθίζει αυτό. Έτσι, δεν έγινε πρώτη φορά που το κάνει. Δεν με νοιάζει, θα του το πω και όταν έρθει. Να το πει, όχι, πρέπει να τα λέμε αυτά, να λέγονται αυτά. Τι άλλο να πεις για αυτήν την ταινία τώρα, πραγματικά, ρε φίλε. Το επίπεδο της ηθοποιίας είναι κακό από όλους, θα έλεγα. Ναι. Εκτός λίγο από αυτόν που τους μαζεύει, τον. Αυτό που φτιάχνει την ομάδα, ρε παιδί μου. Ο οποίος λόγω χρόνων εμπειρίας, ας πούμε, έχει μάθει να. Δεν είναι τόσο ξύλινος. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι. Νομίζω πιο καλύτερα από όλους παίζει η Τέντα στην έρημο. Νομίζω η καλύτερη ερμηνεία είναι της Τέντας. Είναι από τις ταινίες που βγαίνανε με το καλάθι τότε. Λίγο προπαγάνδα. Τι λίγο. Full προπαγάνδα. Έτσι. USA. Πάντως και σε αυτό αποτυχάνει εκτρά. Ναι, δεν έχεις στο τέλος την αίσθηση ότι είδες κάποιον. Ρε παιδί μου, ναι, δηλαδή εγώ. Δηλαδή, okay, την είδα την ταινία, δεν την ξαναβλέπω μόνος μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, προς Θεού. Δηλαδή, ακόμη και με άλλον, δεν ξέρω, έστω και για πλάκα, αν θα την ξαναέβλεπα. Έχει πάρα πολλά στερεότυπα. Ορίστε! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως! Καλώς το παιδί. Τρία κουτάκια Α! Διαφήμιση, ένα ακούει η Αλφα, έτσι! Αν μας ακούει η Αθηναϊκή Ζωτοπία, δεν είναι, ναι. Βεβαίως! Αν μας ακούει η Αθηναϊκή Ζωτοπία, με αυτές τις υπέροχες μπύρες που έχει. Πραγματικά. Ίσως οι καλύτερες μπύρες στον κόσμο. 1961, για μένα, ναι, από τότε δεν έχει κάθε γέννηση. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, καλό κορονοϊό να έχουμε, παιδιά. Να, παιδιά. Καλούς κορονοϊούς, να είμαστε καλά, παιδιά, πραγματικά. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στου ακροατά και στου ακροάτε. Που μα στηρίζουν. Ο γλυκό θάνατο του κορονοϊού να έρθει και στο δικό σου κεφάλι. Ο Θεό πέθανε, το ίδιο ελπίζουμε και δει μα. Ναι. Μπράβο. Τι έλεγε. Είναι χαρούμενη εκπομπή. Ναι, πραγματικά. Έλεγα ότι είναι μια ταινία. Με προπαγάνδα τότε που βγαίνανε. Mm-hmm. Πώ λέγανε αυτό που είχαν κάνει επίθεση οι Σοβιετικοί. Red Dawn, Patrick Swayze. Μπράβο. Τεράστια ταινία. Αυτό είναι για μένα ορισμός προπαγάνδας. Ναι, καλά. Κοίταξε να σου πω κάτι. Το Warbirds είναι λίγο πιο ειλικρινές από άλλοι, χωρίς μαλακίες τώρα. Καταρχήν δείχνει, συγγνώμη που διακόπτω, δείχνει να πληρώνονται οι πιλότοι. Γιατί αυτό είναι, ότι θα πάρουν πάρα πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Και επίσης δείχνει. Το αληθινό μόντους οπεράντι της CIA. Ναι, δείχνει επίσης ότι οι Αμερικάνοι δεν βοηθάνε συνήθως. Γιατί στις προηγούμενες ταινίες βοηθάμε τους αδύναμους. Και καλά. Ναι. Σε αυτή την ταινία είναι ξεκάθαρο, βοηθάμε το καθεστώς. Το καθεστώς του. Του Σέιχη. Όπως είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως. Δηλαδή, γαμάμε τους επαναστάτες, με συγχωρείτε κιόλας για την έκφραση, έτσι. Βεβαίως, αυτό κάνουν. Έχει δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον το Warriors μέσα στη μαλακία του είναι 15.000 φορές πιο ειλικρινές από άλλες ταινίες δράσης και άλλες. Wartime ταινίες στα late 80s και στα 90s, ας πούμε, που συνήθως έδειχναν. Το λαό που ξεσηκώνεται. Μπράβο, Ράμπο 3. Ναι. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλά. Ναι, όντως, νομίζω το Ράμπο 3 είναι πιο προπαγάνδα από το. Ναι. Από το Red. Ναι, ναι, μαλάκιες λέω. Μαλάκιες λέω, είχα ξεχάσει το Ράμπο 3. Ποιο θα νιώσα έτος. Ναι. Ναι, ρε, γραφικά είναι όλα αυτά. Ποιο θα νιώσα έτος. Ναι. Είναι ένας τύπος εκεί, κακός. Αυτό που πάνε τον πατέρα του, δεν έχουνε. Τον πατέρα του, ναι. Τον πατέρα του πήγε να εκδικηθεί τον πατέρα του. Αυτός με ροκ μουσική, βεβαίως. Το Walkman. Βεβαίως. Θυμάσαι τι κομμάτια. Hard rock της εποχής. Χωρίς να θυμάμαι. Ναι. Θα πω White Snake. Σου πέτσε. Θα πω White Snake χωρίς να θυμάμαι. Μπορεί. Λοιπόν. Όχι πολύ metal. Δεν άκουγες Anthrax, ας πούμε. Van Halen. Κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Παιδιά, να σας πω. Τέτοιες φλωριές, ρε παιδί μου. Γιατί το έχω βρει εδώ πέρα. Για να δούμε λίγο την playlist. Ωραία, για μπράβο. Γιατί μπράβο. Σου πραγματικά με ενδιαφέρει. Ναι. Iron Maiden. Κύριε, είδα αυτό που μου είχε μείνει πάρα πολύ από την ταινία. Λοιπόν, το soundtrack. One Vision Queen. Ναι. Τι ωραία. These are the good times, Eric Martin. Money House, Katrina and the Waves. It's too late, okay. Felix. Road of the Gypsy, Adrenaline.
Mm-hmm. Love can make you cry urgent. The raging fire that John Butcher axes. Αυτοί ποιοι είναι, δεν τους ξέρω. Ναι. Και βέβαια, εντάξει, το One Vision ήταν το μεγάλο κομμάτι της ταινίας. Ναι. Και βέβαια, Iron Eagle, Never Say Die, τον King Cobra. Πάρα πολύ ωραία. Whatever the fuck that means. King Cobra είναι γαμώτα ονόματα. Ναι. Καταρχήν δεν υπάρχει καινούργια μπάντα King Cobra. Νομίζω υπάρχει Black Cobra τώρα. Κοίτα, ό,τι έχει κόμπρα μέσα είναι ωραία. Ναι, κόμπρα εγώ αγοράζω. Ναι. Ξεκάθαρα. Ναι. Το θυμόμουν πολύ πιο ροκ, ρε φίλε. Εννοώ πιο σκληρό ροκ. Ναι. Τα μαλλιά του. Μάλλον ήμουν μικρό. Και το We're not gonna take it to Twisted Sister. Twisted Sister, ναι. Μπράβο. Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι υπήρχε μία περίοδος, μία χρυσή περίοδος που βγήκανε διάφορες τέτοιες ταινίες, κυρίως με αεροπλάνα. Δηλαδή είχαμε το Warbird, το οποίο αντέγραψε Top Gun και Iron Eagle, αλλά... Το Top Gun είναι πρώτο και μετά το Iron Eagle. Ναι. Το περίεργο ήταν ότι ενώ θα περίμενε κάποιος το Top Gun να γίνει franchise movie, τελικά έγινε το Iron Eagle, το οποίο αν δεν κάνω λάθος έκανε 6 ταινίες. 5. Και περιέργως σε μια κίνηση η οποία δεν συνηθίζεται τέτοιου της ταινίες, ο άγουρος πρωταγωνιστής ήταν αυτός που σκοτώνεται στο δεύτερο γιατί μπράβο. Δεν παίζει καν. Yeah. Και επειδή συνεχίζει ο γνωστός της ιστορίας, ο μέντορας, ο Λούις Γκόζα Τζούνιορ. Τον μικρό, πως το λέγανε, Doug Masters. Ναι. Πώς, μπράβο Στέλιο. Πώς μου ήρθε το Doug Masters. Ναι, το θυμήθηκε. Doug Masters, ναι. Εντάξει, μια πολύ κακή καλή ταινία το Iron Eagle. The same cannot be said about this film. Όχι. Δηλαδή, με τίποτα. Το Iron Eagle, αν το είχε ξανά, το βλέπεις. Το βλέπεις. Το βλέπεις και με πόρωση. Ναι. Το βλέπεις. Δηλαδή, και παίρνεις και τηλέφωνο ένα φίλο και του λες, μαλάκα, βάλε, δείχνει το Iron Eagle. Έχει Iron Eagle. Σωστά. Ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Ενώ αν έχει αυτό. Το αντένα βλέπω, το αντένα. Το αντένα. Βάλε το 4. Χαιρετώ τη χάρη σου, λάι μου. Μεγάλε τάκι που γιουκλάκι, αθάνατε! Αθάνατος τα γιουκλάκι. Κάμερα αλήθεια. Ξανάρχισε το Μέγκα. Ναι, ξανάρχισε το Μέγκα. Ναι, το είδε κανείς, το είδατε. Ναι, το είδα εγώ. Τι φάση. Δεν είδα τίποτα, όχι. Τι να είναι. Τι είναι, το Μέγκα. Αλλά δεν είναι το Μέγκα. Τι να είναι, το Μέγκα. Εντάξει, δεν αποφεύγει τα στερεότυπα η ταινία. Έχουμε το κλασικό. Α, και το Jimmy Sam Lavin παίζει στο Iron Eagle. Το Jimmy Sam Lovin. Όχι Paul Butterfield, έλα ρε, Jimmy Sam Lovin, τι είναι αυτό, κόλλημα αυτά. Το έχουν πει και Blues Brothers. Blues Brothers το έχουν πει, νομίζω είναι, έλα, πω τι ντροπή είναι αυτή τώρα. Αεροπλάνο. Τι είναι αυτό. 16. Θα μας ακόψει τα δικαιώματα αυτό. Έλα ρε παιδιά, τι ντροπή είναι αυτή τώρα ρε. Ωραία, DJ είμαστε, ρε. Ποιος το λέει, ο... Έλα, μωρέ, τώρα... Ο Θοδωρής Ρακητής. Μπορεί να είναι αυτός. Ναι. Μπορεί να είναι αυτός. Είσαι σαν Κουνέλη. Ναι. Είσαι σαν Κουνέλη. Give me some loving. Εγώ και ο Μπουφ. Ναι. Ο Μιχάλης Ρακητής, όχι ο Θοδωρής που είπατε. Ναι, ο Θοδωρής Ρακητής ήταν σε στυλ ελληνικό. Έτσι να τα λέμε αυτά. Μια τεράστια εκπομπή. Η σημαντικότερη για μένα εκπομπή. Αδελφή ψυχή με αυτό το podcast, θα λέγαμε. Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και η εκπομπή η οποία έχει ακουστεί περίφημη ατάκα, να το παραδεχτούμε επιτέλους, ο Θέμης Αδαμαντίδης είναι η σημαντικότερη φωνή της Ελλάδος. Έτσι έχει κοκκιστεί αυτή η εκπομπή του Θοδωρή Ρακητζή. Ναι. Spencer Davis Group. Μπράβο. Το είδα στο YouTube. το έψαξα εσύ, δηλαδή. Δεν το θυμήθηκα. Έξαλλος. Δεν το θυμήθηκα. Έξαλλος. Έξαλλος, πραγματικά έξαλλος. Στέλιος Καρακάσης. Πραγματικά. Ναι. Μία διαφορά της ταινίας από το Top Gun. Ναι. Μία. Ναι, είναι ότι ο ήρωάς μας εδώ πιλωτάρει F-16. Σωστό. Ενώ στο Top Gun ήταν F-14. Ναι, γιατί ήταν του ναυτικού. Τα Tomcat. Γιατί ήταν του ναυτικού. Βεβαίως. F-16 όμως δεν έχει το Iron Eagle. F-16 έχει τον Iron Eagle, ναι. Γιατί ήταν ανοίγει στο ναυτικό. Ο οποίος στο Iron Eagle, αν θυμάμαι καλά. Ο Doug Master στο ναυτικό θα μπορούσε να μιλάει η ταινία, έτσι. Ναι, ναι. Ο οποίος φαίνεται πολύ εύκολο να κλέψει ένα μαχητικό σε αυτές τις ταινίες και να. Πάρα πολύ εύκολο. Άσχετα στη συγκεκριμένη ταινία το Warbirds, το οποίο είναι
με άκρα μυστικότητα και απογειώνεται το αεροπλάνο μέρα μεσημέρι. Ναι, με ναι. κόσμο στην. Κοίταξε, επίσης έχω να πω το εξής, ότι συνήθως ο τρόπος που του παίρνουν τα αεροπλάνα και στο Iron Eagle και στο Warbirds είναι του στυλ. Ε, ποιοι είστε εσείς? Είναι του πατέρα μου! Να. Αυτό, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι ο τρόπος που κλέβουν τα αεροπλάνα. Ναι. Και λες. Ναι, δικό μου είναι. Να πάω στο τατόι να το δοκιμάσω αυτό. Ε, πού πάτε, κύριε. Ε, πάνω να πάρω ένα μαχητικό. Τι είστε? Είναι του ξαδέρφου μου! Το παρκάρει εδώ πιο κάτω! Δεν το κλέβω. Δεν το κλέβω. Τα κλειδιά που είναι! Έχω ξεχάσει την ώρα για σπορ μέσα. Πάω να την πάρω. Κάτι τέτοιο. Αυτό, ναι, ναι. Τα κλειδιά που είναι εκεί κρεμασμένο στον παππού. Και πας και παίρνεις όποιο θέλει, ρε παιδί μου. Αυτό, μάλιστα. Κατάλαβες. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Ναι, σώζει την κατάσταση ο ηρωάς μας στο τέλος. Ναι. Ξεκάθαρα. Πέφτει το καθεστώς του. Πέφτει το καθεστώς, ναι. Το καθεστώς του Χομεϊνί. Ναι, ναι. Γιατί περί Χομεϊνί μιλάμε. Ναι, ναι, ναι. Περί Χομεϊνέου. Περί Χομεϊνέως. Περί Χομεϊνέως είναι η κατάσταση. Όμως, να πούμε αυτό σε αυτό το σημείο, γιατί έχει αυτό τη σημασία του, ότι εν τέλει όχι μόνο κερδάνε, όχι μόνο κατατροπάνε τους κυρίους επαναστάτε του Ρον Τζέρεμι και των φίλων του και άλλων γνωστών πορνοστάρ. Των χαβαλετζίδων επαναστάτων. Οι οποίοι απλά ράζουν. Λείπει. Δεν είναι και middle east, δεν πίνουν αλκοόλ τόσο καθαρά, αλλά θα μπορούσε και να. Ξεκάθαρα βλέπουμε γιατί δεν, ας πούμε, έχουν σεξουαλικές. Ναι, δεν έχουν, ας πούμε, σεξουαλικές ορέξεις για την κυρία που έχουν συλλάβει. Γιατί σου λέει, σιγά μην χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας τώρα να ασχολούμαστε με την κυρά. Όχι. Ναι. Ας την εκεί δεμένη. Ναι. Πώς βρέθηκε εκεί, είπαμε. Του την πέφτουν στην αρχή της ταινίας που σκοτώνουν τον αδερφό της. Α, ναι. Λοιπόν. Όλο σαν ensemble. Cast. Τώρα έχει αρχίσει το πέσιμο το τελευταίο, ναι. Παιδιά, το οποίο έχει μια από τις καλύτερες στιγμές σε ταινία δράσης. Είναι τρομερή. Όπου σκοντάφτει εδώ, παραλίγο να σκοτωθεί. Ένας. Σε ποιο σημείο είναι αυτό, πες το. Γυρνά το λίγο, λοιπόν. Είναι στο 1.14. Μισό λεπτάκι. Είναι πολύ σημαντικό να πάτε να το δείτε όλοι αυτό. Αν δεν το δείτε, είναι σαν να μην έχετε δει την ταινία. Λοιπόν, δεν έχετε δει την ταινία. Είναι μέλος. Των στρατιωτών του Σεΐχη που την πέφτει από πίσω σε επαναστάτη σκαρφαλώντας πάνω σε ένα τάγκ, όμως σκοντάφτηκε παραλίγο να σκοτωθεί. Λοιπόν, πλαγιάζει λίγο, γλιστράει. Λοιπόν, δείξε λίγο το time frame, κράτα το λίγο το cursor για να το δούμε ακριβώς. Είμαστε 1.14.26, ξεκινήστε το. Να. 1.14.26. Θα μας θυμηθείτε. Ναι. Νάτος. Νάτος. Οπ. Και τα καταφέρνει. Και τα καταφέρνει. Και τον εμπνίγει με τη σημαία. Τι, λοιπόν, τι, και κάπως έτσι φτάνουμε στη νέα ενότητα που είναι. Αν έχετε κάτι να πείτε εν εξάλλου για την ταινία ή για τα νοήματα της ταινίας ή για τα μηνύματα της ταινίας. Δεν έχω να πω τίποτα εν εξάλλου για τη συγκεκριμένη ταινία. θα μπορούσα να μιλήσω μία ώρα για την Μέση Ανατολή. Ναι. Αλλά δεν είναι για το podcast. Ναι, δεν είναι για το podcast. Ναι, ναι. Ίσως για το άλλο podcast που θα είναι. Μέση Ανατολή και Κυψέλη. Ναι. Μία σχέση πάθους. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ έχω να πω κάτι. Οχ. Έχω να πω ότι ως εδώ, με τις φτηνές επαναστατικές κινήσεις που πάνε αντίθετα και ενάντια στις εντολές του λαού, ο λαός εψήφισε και διάλεξε για ηγέτη του το Σεΐχη. Εψήφισε Σεΐχη. Ναι, εψήφισε Σεΐχη. Εψήφισε, όπως ο Παχλάβη ήταν στο Ιράν. Μπράβο. Μπράβο. Ο Σεΐχης, ο Ρέζα Παχλάβη. Την καλησπέρα μας. Εκεί που στυχώς δεν υπάρχει ακόμη. Ναι, λοιπόν, την καλησπέρα μας στο Ιράν, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να έρχεται το κάθε επαναστατικό κίνημα να θέλει να ρίξει με τη βία τον δημοκρατικά εκλεγμένο Σεΐχη. Δημοκρατικά. Ως εδώ, κύριε. Έτσι. Ο δημοκρατικά εκλεγμένο Σεΐχη. Ναι. Και αφού δεν καταλαβαίνετε με το καλό, θα καταλαβαίνετε με το αμερικάνικο. Ναι. Έτσι. Μπράβο. Και θα φάτε. Με όλους τους Doug Masters αυτού του κόσμου. Ναι, ναι. Mm-hmm. Αγνά παιδιά, επαγγελματίες που το κάνουν για ένα κομμάτι ψωμί. Για ένα κομμάτι ψωμί. Ναι. Λοιπόν. Τι είδα αυτό. Για ένα κομμάτι ψωμί. Α, νόμιζα ήταν τραγούδι. Ήταν τραγούδι. Για ένα κομμάτι ψωμί. Δεν θυμάμαι ποιος το λέει. Από όπως από τη χρειά της φωνής. Δεν θέλω να το ψάξω και πάρα πολύ. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, θα το βρω τώρα. Σωτάκι. Εδώ δε σε αυτόν. Αυτό που πέθανε πρόσφατα, πώς τον έλεγε. Για ένα. Μαχαιρίτσα. Η χρειά του έτσι ήταν. Για ένα κομμάτι ψωμί. Ποιος το λέει πρώτος? Α, η Κατσιμιχαίη. Α. Για ένα κομμάτι ψωμί. Μάλιστα. Δεν το ξέρω.
Για κάτσε μισό λεπτό. Να ο Ροντζέρεμι εδώ. Πέτσο εδώ. Να πέσω. Ψολί. Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, ναι, για ένα κομμάτι ψωμί οι πιλότοι. Πες αυτοί... χάρη ή πάνω. Ναι, whoever the fuck you sang that lyric. Ρισκάρει για να σώσει, για να δουλεύει για την οικογένειά του. Ναι, παιδε. Και για ένα κομμάτι ψωμί δεν είναι... Μεροκαματιάριδες δολοφόνοι, δεν είναι... Πραγματικά. Λοιπόν, τέλος οι επαναστάσεις και οι λοιπές μαλακίες. Το σε είχε, τον θέλει ο λαός και τον θέλει και η Αμερική. Είδαμε τα παπάρια μας πήραν όλοι, η Αραβική Άνοιξη σου λέει. Αρχίδια. Χειρότερα γίνανε. Είδαμε και τον αρχηγό των επαναστατών. Πού πας κύριε με την μπούκλα με τον Μπέ και τον Μπερέ. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν τρέπεστε λίγο μωρέ. Λοιπόν, και κάπως έτσι έχεις να είσαι και για κάτι εξάλλου Αχιλλέα. Είναι έξαλλος ο Αχιλλέας. Είναι έξαλλος με το ρόλο της Αμερικής στο πραξικόπημα στην Ελλάδα. Αλλά δεν είναι τη στιγμή. Φαντάζομαι. Αυτό μπορούν να το πούν πολίτες πολλών χωρών. Ναι. Με τον πλανήτη. Ακριβώς. Και καταλαβαίνω γιατί αυτές οι ταινίες καμιά φορά έτσι, σε μερικούς ανθρώπους μιας συγκεκριμένης ηλικίας. Ναι. Ξυπνάνε συναισθήματα. Τους δημιουργούν διαφορετικές αντιδράσεις από αυτές που έχουμε εμείς σήμερα. Ναι. Ωραία. Πάμε στο recast. Πώς θα λεγόταν. Α, βέβαια! Πώς θα λεγόταν η ταινία, ναι. Τι, ποιο είπες εσύ. Είπαμε πολλά στην αρχή. Ναι. Είπε κάτσε στη σερή μου. Ξέρω τι είπαμε. Ναι, εντάξει, όχι. Αλλά είναι κανονικό, Ναι, ρε παιδί, πώς θα λεγόταν η ταινία. Νταϊλίκια στους Εθέρες. Ναι, πολύ δυνατό. Καλό είναι. Πολύ δυνατό το Νταϊλί. Το Νταϊλίκια όχι τόσο, αλλά το Εθέρες μου κάνει. Ναι, δηλαδή πρέπει να είναι κάτι με Εθέρες. Ναι. Είδα πολύ, αντί για Birds να είναι η IT, γιατί είναι Αμερικάνοι. Άρα κάτι με IT's. Ναι, Bird, ρε παιδί μου, είναι έτσι κι αλλιώς. Έτσι φωνάζουν τα αεροπλάνα τους οι Αμερικάνοι. Η λέξη πουλιά όμως δεν στέκει στην Ελλάδα. Δηλαδή στέκει. Όχι, στην Αμερική λε Bird εννοεί τα αεροπλάνα. Αντίθεσα γεράκια παλαβή Άραβες. We have a winner. Έχουμε νικητή. Εγώ ψηφίζω αυτό, ναι. Αντίθεσα γεράκια παλαβή Άραβες. Παλαβή Άραβες. Ωραία. Ναι. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν να δούμε το recast της ταινίας Ατίθασα γεράκια παλαβή Άραβες. Ναι, είναι δύσκολο το recast. Είναι δύσκολο γιατί είναι διάφορο βασικά. Δεν έχω. Δεν έχω αποφασίσει. Εντελώς. Λοιπόν, ας πιάσουμε έναν. Ναι, καλά. Αν σε ένα μη ελληνικό χώρο θα έλεγα ότι ο πρωταγωνιστής, ο παλαιότερος είναι ο Τόμας Ρέπκα, έτσι. Ναι, σίγουρα είναι παίχτης. Ναι, ξεκάθαρα. Σίγουρα είναι παίχτης. Σίγουρα είναι παίχτης. 90's της Τσεχοσλοβακίας, φαντάζομαι. Ναι. Ο Μπίλεκ, ο Χάζεκ, κάποιο από αυτού. Δυστυχώς πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση με την Ελλάδα. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν γίνεται. Μας κάνει Πολύζος. Ποιος είναι ο Πολύζος? Της Κορίνθου. Ο Πολύζος είχε χέτι. Είχε χέτι. Χωρίς χέτι όμως το ακούω γιατί μοιάζει. Ναι. Μοιάζει. Ναι. Για κάτσε να δείξουμε. Θυμάσαι το μικρό. Στέφανος. Στέφανος Πολύζος. Το θυμάσαι, Τσάκαλ. Στέφανος. Icon. Ναι, ισχύει. Σαν μου λες, δεν θυμάσαι το όνομα, όπως λέγανε τον. Θυμάσαι τον πατέρα σου. Τον Ντόμσον Χάντερ. Πώς λέει το πολύ, ο Στέφανο. Και λέει, δεν το λένε Στέφανο τώρα, ξέρεις. Κάτσε, γιατί μου βγάζει κάτι νεαρότερο. Δεν μου αρέσει πολύ. Ο Τζανής ο Μόνος και ο Στέφανος ο Πολύζος. Και τον Τανού τον Λούπου. Κάθε φορά που υπάρχει ξαθός, ο οποίος. Αθηναϊκό δεν έπαιζε. Τρομερή χρόνια να βρούμε. Κόρινθο. Τι, κάθε φορά που υπάρχει ξανθός τοπιός. Τρώμε δύο χρόνια να βρούμε. Ναι, ρε παιδί, γιατί στην Ελλάδα κάνουμε, είμαστε. Εσύ. Άμα ήμασταν Σουηδοί, θα βρίσκαμε. Δεν βρίσκαμε το αντίθετο. Κατάλαβες. Δεν είναι. Αν δεν έχει τυχέτη. Μαλάκα, δεν γίνεται να μην έχει τυχέτη. Μόνο τυχέτη βλέπω. Μαλάκα, η οποία χέτη είναι λίγο Κατερίνα Γιουλάκη, έτσι. Θα πεθάνει όλος. Αυτό το μαλλί. Δεν είναι τρομερό. Είναι σαν κάσκα. Είναι για Όσκαρ. Ναι, ρε. Πώς έπαιζε μπάλα ο άλλος, έτσι. Τέλειε αρχές 90's. Λοιπόν, τιμή Σένεκεν. Θα βάλουμε Στέφανο Πολύζο. Μόνο και μόνο επειδή ενθουσιάστηκε. Εδώ είναι πιο σωστός. Εδώ είναι πιο σωστός. Πιο γερμανική ηχέτη εκεί. Ναι. Είναι πιο. Άλλο αυτή. Στέφανος Πολύζος, ο Δήμιος των SS. Μπράβο. Λοιπόν, Στέφανος Πολύζος τελείως. Λοιπόν, Μπίλι Χόκινς. Ναι. Στέφανος Πολύζος στο ρόλο του Μπίλι Χόκινς. Ναι. Θέλουμε. Θέλουμε. Τι γελάς? Βγαίνουμε για να φωτογραφίσεις.
Α, κάτσε, Χρήστος Πολύζος. Χρήστος, όχι Στέφανος, Χρήστος Πολύζος. Σου είπα, δεν είναι, ναι. Εδώ είναι ακόμη κοντά στο αυτό που θέλουμε. Αυτό είναι εντελώς business at the front, part in the back. Ναι, ξεκάθαρα. Χρήστος Μαδερφάκη Πολύζος. Νομίζω αυτή είναι η καλύτερη. Όλοι πρέπει να ψάξουμε τον... Το Χρήστο τον Πολύζο. Στο Google. Λοιπόν, θέλουμε οπωσδήποτε τον Σαλίμ. Ρε εσύ ο Σαλίμ είναι ίδιος. Ναι, ναι. Δεν είναι Έλληνας. Εμπλέκεται με την... Μου κάνει. Παίξε την μπάλα σου. Είναι ίδιος με τον πρίγκιπα που υποτίθεται είχε φέρει ο Βλάσης Τσάκας στον Παναθηναϊκό. Ναι! Όσο είχε... Μανσούρ, είναι ολόιδιος. Συμφωνείς? Μήπως είναι ο ίδιος? Ναι. Δηλαδή να εξετάσουμε την περίπτωση να είναι ο ίδιος. Το αγοράζω. Το αγοράζω. Μπορεί. Σε ήχης Τσάκας. Περίμενε. Σε ήχης, όχι Μανσούρ. Καβάλα στο άσπρο άλογο που γράφαν οι εφημερίδες, ήρθε να μας σώσει. Μοιάζει πάρα πολύ ο Σέιχης. Αλήθεια. Είναι εδώ. Για να τα πω. Σε αυτό το σημείο ότι πάτησα κατά λάθος και πάτησα στο Google Maps γράφοντας Σέιχης Τσάκας. Ναι. Και είμαι πολύ περίεργος να το μου βγάλει. Δεν μου βγάζει πολλά. Οδοντίατρος. Συμπανόρμου. Σέιχης Τσάκας. Οδοντίατρος στο επάγγελμα. Ναι, εντάξει. Δεν μοιάζει. Μοιάζει, ρε. Ειδικά σε αυτήν εδώ κάτω. Κοίτα. Ίδιο μάλλον. Νομίζω. Ναι. Είναι αυτός. Ναι, είναι αυτός. Είναι αυτός. Είναι ο ίδιος. Πώς το λέγανε όμως? Τώρα. Έλα. Μπιν. Άραβας δεν ήταν. Κάτι, τέλος πάντων. Ναι. Για τις ανάγκες του podcast θα πούμε όσο είχε του Τσάκα. Λες σαν ένα εξωτική χώρα. Ο Αλ Σαούντ, μωρέ. Ο Αλ Σαούντ. Ναι. Ο Αλ Σαούντ. Δηλαδή, άμα θες να παρουσιάσεις έναν πρίγκιπα από την Αραβία, προφανώς και θα του πεις Αλ Σαούντ. Πάντως, βγάζει Στέφανο Πολύζο, ρε. Τι είναι Χρήστος ή Στέφανος? Νομίζω είναι Χρήστος Πολύζος. Πάντα τον μπέρδευα. Κι εγώ. Δεν έχω μπερδέψει ποτέ τη χέρι του. Δεν έχω μπερδέψει ποτέ τα μάτς που έχει παίξει. Μπέρδευα το όνομα. Από μικρός μου είχε μείνει το Στέφανος. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, να περάσουμε στον. Στον Τζιμ Χάρις. Ναι, ο Τζιμ Χάρις κάτσε. Ο αδικοχωμένος ο παντόφλας. Αδικοχωμένος, ναι, τον έχεις. Κάτι μου έκανε για τον Ανδρέας Νάτσιος. Σιγά. Τι θα βρει. Έχουν φύγει εδώ μπήρες. Ο Ανδρέας Νάτσιος, ο οποίος μπορεί να μην σας λέει πάρα πολλά πράγματα σαν όνομα. Έτσι, και γιατί να σας λέει άλλωστε. Νομίζω όμως τον ξέρετε όλοι. Φατσικά. Ένας ρόλος που θα μπορούσε να τον παίξει ο Ανδρέας ο Νάτσιος. Ναι. Να τον ξέρεις, τον ξέρεις έτσι. Δεν μπορούσε. Γι' αυτό έφτιαξα την πείρα μου. Α, ο Μάχης τον ήξερε, αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό έφτιαξα την πείρα μου. Έχει, αυτό το podcast έχει γνώσεις, βαθιές γνώσεις του κινηματογράφου. Ξέρεις γιατί το θυμάμαι πάντα τον Ανδρέας ο Νάτσιος? Γιατί μου θυμίζει πάντα τον Αλή, τον κολλητό του Ταϊλάν. Ο οποίος θα μπορούσε να ήταν ο Ταϊλάν στο ρόλο του Σελίμ. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά δεν το ξέρει. Ναι, όχι, δεν το ξέρει. Κακώς τα λέγα εγώ. Μας μένει κάποιος άλλος βασικός. Βεβαίως, ο Ρόνσον. Α, ο Ρόνσον, ο Κόλονελ. Τον κλόουν της Ερήμου, δεν θα κάνουμε τον. Σε αυτός έχει, και αυτός έχει. Κόλονελ τι. Κοίτα, θέλω να πω κόντρα στο πολύ Νταϊλίκη. Ναι. Αλλά να βάλω κάποιο που θα έχει μια εμπειρία. Ωραία, μία, το ακούω. Και κάποιο που δεν έχουμε ξαναβάλει. Μ' αρέσει θα αυτό. Σας κάνει ένας μίμης Χρυσομάλης. Ναι! Ναι! Ένας μίμης Χρυσομάλης. Ωχ, υπέροχο! Υπέροχος μίμης Χρυσομάλης. Ναι. Γιατί τον έχουμε ξεχάσει κιόλας. 100% μίμης Χρυσομάλης. Μίμης motherfucking Χρυσομάλης. Δύο ρόλοι έχουν μείνει. Ένας είναι ο Vince Costello. On the ground agent. CIA. Ναι, που πρέπει να είναι κάτι. Ερωτήλος. Εγώ από τη στιγμή που το είδα. Επειδή είναι και έτσι και μελαχρινός, θα έλεγα και ωραίο παιδί. Ένα άνθιμο Ανανιάδη ή όχι τόσο. Είμαι πάρα πολύ μαζί σου. Ναι, είναι καλό cast. Είσαι πολύ καλό δρόμο σήμερα. Δεν ξέρω τι έχεις πάθει. Μου ήρθε πάρα πολύ. Ναι. Το ότι θα φτάναμε να αναλύαμε το Warbirds μία ώρα. Ποιος το έλεγε? Δεν το περίμενα. Λοιπόν, στον αυτόματο το podcast! Και μας έχει μείνει. Γάμο τον αντιχριστό μου. Μας έχει μείνει ο Σέιχης, τον οποίο και αυτόν έχω ψάξει.
γιατί μου είχε κολλήσει. Ναι. Και θα ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε. Ναι. Ότι στο ρόλο του Σεΐχη θα μπορούσε να τον παίξει ο κύριος Αλέκος Ζαρταλούδης. Ποιος είναι ο Αλέκος Ζαρταλούδης? Ποιος είναι ο Αλέκος Ζαρταλούδης? Θρακιώτης είναι αυτό το όνομα. Θρακιώτης το επάγγελμα. Ναι. Ο Αλέκος Ζαρταλούδης, το ξέρετε τον Αλέκο Ζαρταλούδη? Οκ, okay, το ακούω. Σόφα ρε που δεν απόδικα στο ολόκληρο. Τι ώρα. Είναι αυτός από τις παλιές ταινίες. Ναι! Πιο ελληνικό, όχι τόσο άραβας. Α, ναι ρε. Αλλά είναι πολύ γνωστή φάτσα ρε παιδί μου, αυτός. Ναι, ξεκάθαρα. Είναι ο Αλέκος Ζαρταλούδης. Λοιπόν, άρα, για την ταινία. Στο ρόλο του Σεΐχη. Ατίθασα γεράκια. Παλαβή Άραβες. Παλαβή Άραβες. Ναι. Στο ρόλο του Σεΐχη. Ο Αλέκος Ζαρταλούδης. Αυτός με το όνομα. Στο ρόλο του πιλότου του. Πώς το λένε. Έλα, του πιλότου. Του Μπίλι Χόκινς. Του Μπίλι Χόκινς. Ο Χρήστος Πολύζος. Ο Χρήστος Πολύζος, βεβαίως. Στο ρόλο του αδικοχαμένου Τζιμ Χάρις. Ο Ανδρέας Νάτσιος. Βεβαίως. Ο οποίος με χαρακτηριστική ευκολία θα μπορούσε να παίξει το ρόλο. Ναι, για τα αρχίδια του το έχει το ρόλο. Ναι. Κόλονελ Ρόνσον. Είπαμε το Μίμη Χρυσομάλη. Το Μίμη Χρυσομάλη. Ωραία. Και στο ρόλο του Βίντς Κοστέλο, ο Άνθιμος Ανανιάδης. Βεβαίως. Ο Άνθεμος, ο Άνθεμος. Ένα καλό casting. Κάπως έτσι φίλες και φίλοι, με περίσσια χαρά και συγκίνηση φτάνουμε στο τέλος του σημερινού podcast με focus στο Γόρμπερτς. Που αρχίζει τη νέα ενότητα. Βεβαίως, την οποία δεν θυμάμαι, όπως την είπα. Μπορούμε κάθε φορά να είναι διαφορετικά. Δράση. Δράση και χαμός. Δράση. Να και ο κορονοϊός. Κάπως έτσι θυμάμαι. Ναι. Κάπως έτσι. Μου κάνει. Λοιπόν. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο Στέλιος Χαρακάσης. Ήταν ο Μάκης Παπασημακόπουλος. Και ήταν και ο Αχιλλέας Καρπίλας. Έτσι, ο κρυωμένος, κορονοϊασμένος Αχιλλέας Καρπίλας. Πράγμα που σημαίνει ότι και εμείς θα έχουμε τον κορονοϊό σε λίγο. Άρα ενδέχεται να είναι το τελευταίο podcast το οποίο θα κάνουμε. Όχι, μην είναι αυτό το τελευταίο podcast. Μην είναι με το Wordbirds. Ακόμη ένα podcast και ας πεθάνουμε. Κάτι έχουμε. Και το επόμενο, φίλες και φίλοι, φυσικά ξαναλέω. Είναι Λορέτζο Λάμας. Λοιπόν, μέχρι Λορέτζο Λάμας, γεια σας. Γεια χαρά.